Μένουμε στο χώρο του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Μόνο ωραία πράγματα έχουμε να πούμε σήμερα για το Πανεπιστήμιο, διότι η καθηγήτρια του Τμήματος Ιστορίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και Αρχαιολογίας, η κυρία Τάνια Βαλαμότη, κατάφερε να κερδίσει τη χρηματοδότηση του 1.890.000 ευρώ προκειμένου να κάνει μία έρευνα, γιατί είχε την ιδέα, με τίτλο «Προσδιορίζοντας τους πολιτισμούς της διατροφής της αρχαίας Ευρώπης, μία διεπιστημονική έρευνα των φυτικών συστατικών του μαγειρικού μετασχηματισμού τους και των αλλαγών τους στο χρόνο». Η κυρία Βαλαμότη είναι η μοναδική Ελληνίδα μεταξύ των 302 ερευνητών που επιλέχθηκαν ανάμεσα από 2.051 προτάσεις από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας, ώστε να πραγματοποιήσουν τις πιο φιλόδοξες και δημιουργικές επιστημονικές ιδέες. Το ερευνητικό πρόγραμμα θα υλοποιηθεί μέσω της Επιτροπής Ερευνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, λέει το δελτίο τύπου που μας έστειλαν από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, και εμείς έχουμε τη χαρά να έχουμε την κυρία Βαλαμότη στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλή σας μέρα και συγχαρητήρια. Καλή σας μέρα, κυρία Κυσίδου, και ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι ωραία πράγματα είναι αυτά που ακούμε, κυρία Βαλαμότη. Πρώτον, ότι πήρατε αυτή την διάκριση για να κάνετε αυτή την έρευνα, και εσείς προσωπικά και το Πανεπιστήμιο το Αριστοτέλειο μέσα από εσάς. Και δεύτερον, για την καταπληκτική αυτή ιδέα. Τι θα μελετήσετε, λοιπόν? Είναι κάτι που γίνεται ήδη, βέβαια. Εσείς το κάνετε χρόνια, έτσι δεν είναι? Ναι, αλλά το κάνουμε σε πιλωτικό επίπεδο, και γι' αυτό ακριβώς εγκρίθηκε αυτή η χρηματοδότηση, γιατί κατάφερα να πείσω ένα πάνελ 15 ειδικών από όλη την Ευρώπη ότι μόνο με ένα τέτοιο πρόγραμμα θα μπορούσαμε αυτό από πιλωτική διερεύνηση να την καταστήσουμε ουσιαστική και με αποτέλεσμα που θα είναι χρήσιμο και για άλλους ερευνητές που δουλεύουν και αλλού στην Ευρώπη και σε άλλα μέρη του κόσμου, αλλά και για το ευρύ κοινό που θα έχει την ευκαιρία να διαπιστώσει πιθανότατα, έτσι πιστεύουμε, την μακρά διάρκεια της κατανάλωσης ορισμένων τροφίμων, τα οποία τα τρώμε σήμερα, αλλά δεν συνειδητοποιούμε ότι μας πηγαίνουν πίσω στο χρόνο 7 και 8 χιλιάδες χρόνια ή και περισσότερα. Μπορεί να τα εκτιμήσουμε και περισσότερο, έτσι. Τώρα, κυρία Βαλαμότη, πολλές φορές λέμε ότι πολλές σύγχρονες ασθένειες παρουσιάζονται επειδή τα πράγματα εξελίσσονται πάρα πολύ γρήγορα σε σχέση με τις διατροφικές μας συνήθειες και επειδή δεν μπορούμε να προσαρμοστούμε βιολογικά σε αυτά τα καινούργια προϊόντα που καταναλώνουμε. Ναι. Εσείς θα δείτε την ιστορία της τροφής από αρχαιοτά των χρόνων μέχρι σήμερα. Τι θα κάνει ακριβώς αυτό το ερευνητικό πρόγραμμα, για πείτε μας. Ναι, κινείται σε πολλά επίπεδα. Θα δούμε πρώτα απ' όλα τα είδη των φυτών που κατανάλωναν από το Αιγαίο μέχρι την Κεντρική Ευρώπη, τα οποία τα γνωρίζουμε μεν σε κάθε περιοχή, αλλά δεν τα έχουμε δει συνθετικά, ώστε να δούμε πώς διαφοροποιούνται από περιοχή σε περιοχή και πώς αλλάζουν ως προς τα είδη που προτιμούν και επιλέγουν οι άνθρωποι μέσα στο πέρασμα του χρόνου. Γιατί εμείς καλύπτουμε ένα μεγάλο χρονικό εύρος στο πρόγραμμα αυτό, από την 7η χιλιετία μέχρι την 1η χιλιετία. Επομένως, έχουμε τη δυνατότητα, αυτό είναι κάτι που το επιτρέπει η αρχαιολογία, να δούμε πώς αλλάζουν οι προτιμήσεις στο πέρασμα του χρόνου και να αναζητήσουμε τους παράγοντες που οδηγούν σε αυτό. Τις πληροφορίες από πού τις παίρνετε? Από την αρχαιολογία, και έχετε και τη δυνατότητα να τσεκάρετε πράγματα σε σχέση με τη σύγχρονη τεχνολογία και να βάλετε με βούλα και με στάμπα ότι αυτό ίσχυε και ήταν όντως αυτό? Αυτό είναι ο φιλόδοξος στόχος του προγράμματος, αλλά γνωρίζουμε εκ των προτέρων ότι μπορούμε να προχωρήσουμε μέχρι ενός σημείου. Δηλαδή, μία συνταγή όπως θα τη βρίσκαμε σήμερα σε ένα βιβλίο μαγειρικής δεν μπορούμε να την ανασυνθέσουμε. Ωστόσο, μπορούμε να, αυτό θέλουμε να κάνουμε, να δούμε μέσα στα ψωμιά που έχουν βρει σε λιμναίους οικισμούς της Ελβετίας ή και σε άλλες θέσεις της Ελλάδας, της Βουλγαρίας, να δούμε τι έβαζαν μέσα, πόσο, αν είχαν σιτάρι, αν το ανακάτευαν με κρυθάρι, αν έβαζαν και άλλα είδη μέσα, αν είχε πολύ πίτυρο, αν τους ξέφευγαν και κάποιες άγρια
φυτά ή αν τα έβαζαν σκόπιμα. Για ένα παράδειγμα σας Ναι. δίνω. Και επομένως, εκτός από τα είδη των φυτών, θα δούμε και αυτούσια τρόφιμα και θα προσπαθήσουμε να αποκρυπτογραφήσουμε τις συνταγές τους στο βαθμό που μπορούμε. Γιατί, καταλαβαίνετε, το υλικό έχει διατηρηθεί μέσα από κάποιες συνθήκες και δεν είναι εύκολο. Δηλαδή, δεν μπορούμε να το αναλύσουμε χημικά και να δούμε τη σύστασή του. Αν θα προσπαθήσουμε, αλλά είναι λίγες οι πιθανότητες να το πετύχουμε αυτό. Θα προσπαθήσουμε να δούμε με μορφολογικά χαρακτηριστικά τι είχε μέσα το ψωμί, για παράδειγμα. Ουσιαστικά, δηλαδή, πάμε να δούμε μέσα σε βάθος μεγάλου χρόνου ποιο ήταν το μενού που χρησιμοποιούσαν ακριβώς οι βέβαια, άνθρωποι. Η έμφαση είναι στα αυτό θα θετικά δώσει πληροφορίες συστατικά. Και για τη βιολογία στη συνέχεια, η οποία συναρτάται με την τροφή. Εκεί τα αποτελέσματα της δικής μας έρευνας μετά θα πρέπει να τα δούμε με ειδικούς επιστήμονες που ασχολούνται με τέτοια ζητήματα, γιατί εμείς είμαστε αρχαιολόγοι και μέχρι ένα σημείο μπορούμε να Ναι, προχωρήσουμε βέβαια. και χρειαζόμαστε τις γνώσεις των ειδικών, οι οποίοι θα μας πούνε ότι αυτός ο συνδυασμός θα ήταν πολύ καλός για την υγεία του ανθρώπου ή θα είχε αυτές τις συνέπειες. Ναι. Γνωρίζουμε, για παράδειγμα, από έρευνες που έχουν κάνει ανεξάρτητα, πριν βρούμε εμείς τα αρχαιολογικά ευρήματα, στον τραχανά, στον κριτικό ξινόχοντρο, ότι είναι μια τροφή πάρα πολύ καλή ποιοτικά για τον άνθρωπο. Μάλιστα. Από άποψη αφομοίωσης των διαφόρων συστατικών που περιέχει. Αυτό ίσως να μας επαναφέρει και σε μία διατροφική κουλτούρα, η οποία να είναι φιλική προς το σώμα μας, διότι αν σκεφτεί κανείς ότι έχουμε τόσα αυτοάνοσα και κάθε μέρα μιλάμε για δυσανεξίες, ναι, κάτι λάθος κάναμε μάλλον. Οπότε ναι, ίσως αυτές οι πληροφορίες να βοηθήσουν και σε αυτήν την κατεύθυνση, έτσι δεν είναι, κυρία Βαλαμώτη? Θέλω να πιστεύω πως ναι, αυτό με τις δυσανεξίες έχει μεγάλο ενδιαφέρον και υπάρχει μεγάλη συζήτηση για την δυσανεξία στη γλουτένη. Όμως, Ναι. Αν σκεφτούμε ότι από αυτό που βλέπουμε από τα αρχαιολογικά δεδομένα, ότι οι Ναι. άνθρωποι κατανάλωναν το σιτάρι για χιλιάδες χρόνια, αυτό σημαίνει ότι οι δυσανεξίες που εμφανίζονται σήμερα πιθανόν συνδέονται με άλλους παράγοντες και όχι με το σιτάρι αυτό καθεαυτό ως είδος διατροφικό. Μάλιστα. Οπότε νομίζω ότι υπάρχει περιθώριο διαλόγου ανάμεσα στη δική μας επιστήμη και στην επιστήμη της τις διάφορες επιστήμες που ασχολούνται με το θέμα της διατροφής, για να οδηγηθούμε σε συμπεράσματα που θα είναι ωφέλιμα και για το σύγχρονο άνθρωπο. Πέρα από την περιέργεια και πέρα από από το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον που έχει, νομίζω ότι θα δώσει απαντήσεις και σε επιστημονικά πεδία που σχετίζονται με την υγεία μας. Κυρία Βαλαμώτη, τώρα αυτά τα χρήματα θα καταναλωθούν, θα χρησιμοποιηθούν για την έρευνα. Πόσο θα κρατήσει αυτή η έρευνα? 5 χρόνια. Μάλιστα. Έχουμε και συνεργάτες από την Ελβετία, τη Γερμανία και την Αυστρία, αλλά ο κύριος όγκος της έρευνας θα γίνει στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Θα έχουμε δηλαδή μια μεγάλη ομάδα μεταδιδακτόρων, ναι, κυρίως, οι οποίοι θα πληρώνονται για μεγάλο χρονικό διάστημα και ο καθένας θα αναλάβει ένα κομμάτι αυτής της πολυδιάστατης έρευνας, γιατί εκτός από τα κατάλοιπα των φυτών θα εξετάσουμε και εργαλεία άλεσης, μαγειρικές κατασκευές και θα έχουμε ομάδες Πάντως πολλές. Έχει και ένα αναπτυξιακό σκέλος, το οποίο δεν πρέπει να μας ξεφεύγει, που είναι πάρα πολύ χρήσιμο για αυτήν την εποχή. Ναι. Με την έννοια το ότι θα απασχοληθούν άνθρωποι. Ναι. Ναι, και ήταν και ένας από τους, ένα από τα κίνητρα, γιατί για μένα είναι η τρίτη φορά που προσπαθώ, ναι, δεν ήταν η πρώτη, να πάρω αυτή τη χρηματοδότηση. Τρίτη και τυχερή ήταν αυτή, όχι και φαρμακερή. Τρίτη και φαρμακερή, γιατί μετά δεν είχα περιθώρια. Υπάρχουν χρονικά περιθώρια από τη λήψη της διδακτορικής διατριβής που μπορείς να κάνεις αίτηση για αυτή την κατηγορία. Να σας ρωτήσω κάτι ακόμα. Ναι. Τα αποτελέσματα που θα έχετε, και δεν θα τα έχετε όλα ξαφνικά, όλα μαζί, ναι, θα μας τα λέτε κάθε τόσο? Βέβαια, μέσα πολύ στην ευχαρίστω. Πενταετία. Θέλω να πω ότι
θα δίνετε μια δημοσιότητα σε αυτήν την έρευνα. Ναι, προβλέπεται. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας θέλει, επιμένει στη διάχυση των αποτελεσμάτων της έρευνας και στην προσβασιμότητα των αποτελεσμάτων γενικότερα στην ευρύτερη επιστημονική κοινότητα. Είναι δηλαδή κάτι το οποίο μας δεσμεύει, πρέπει να το κάνουμε και είναι και κάτι που είναι... Είναι ωραίο να βλέπεις ότι αυτό που κάνεις δεν αφορά μόνο το δικό σου ερευνητικό χώρο, αλλά ενδιαφέρει και ενδεχομένως και το ευρύ κοινό. Και σίγουρα θα έχουμε, προβλέπουμε εκδηλώσεις που θα αφορούν και φορείς αναπτυξιακούς της Ελλάδας, αλλά θα καλέσουμε και ανθρώπους που ασχολούνται με τρόφιμα, έτσι, που μας πάνε πίσω στο χρόνο, από την Αυστρία, τη Γαλλία, την Γερμανία. Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν... σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Βαλαμώτη, και για άλλη μία φορά συγχαρητήρια που το καταφέρατε αυτό. Και κάποια φορά που θα έχετε χρόνο θα ήθελα να σας φιλοξενήσω για μία ολόκληρη ώρα για να μιλήσουμε για συγκεκριμένα προϊόντα, όπως είναι η μπύρα, όπως είναι το κρασί, για να δούμε πού έχετε φτάσει. Εντάξει. Μέσα από τα πιλωτικά προγράμματα που κάνατε μέχρι τώρα. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ, πάρα πολύ για τη συνομιλία και καλή επιτυχία στην έρευνά σας. Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Γεια σας.